Ειρηνικό. Συγγνώμη, ναι, είναι ο κύριος Σταθακόπουλος. Ναι. Έχει γίνει μάλλον κάποιο λάθος. Τέλος πάντων, να μιλήσω με τον κύριο Σταθακόπουλο στο θέμα της Τουρκίας. Κύριε Σταθακόπουλε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και εσένα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στη φιλοξενία. Να είστε καλά. Είστε ένα από τα πρόσωπα τα οποία είναι τα πιο προβεβλημένα, θα πρέπει να είναι τα πιο προβεβλημένα αυτή την εποχή, γιατί βαδίζουμε προς ολοταχώς προς τις τουρκικές εκλογές. Θα σας κάνω μια ερώτηση που ενδεχομένως για εσάς που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την Τουρκία, ενδεχομένως να είναι κάπως άτοπη. Πού ανήκει τελικά η Τουρκία, κύριε Σταθακόπουλε? Και το λέω αυτό γιατί ο Ερντογάν λέει ότι δεν ανήκουμε στη Δύση. Αλλά τρέφεται από τη Δύση επί της ουσίας. Ανήκει στο ΝΑΤΟ, αλλά έχει προνομιακό σύμμαχο και συνομιλητή τον Πούτιν. Πού τελικά ανήκει αυτή η χώρα επί Ερντογάν, κύριε Σταθακόπουλε? Η ιστορία της Τουρκίας από την εποχή που ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία, το 1299 μέχρι τις 10 Οκτωβρίου του 1929. Και από το 29 Οκτωβρίου του 1923 και μετά μέχρι σήμερα που είναι Τουρκία, θεωρεί ότι ανήκει στον εαυτό της μόνο και ότι είναι ένας πυλώνας που ρυθμίζει ως leader, ως ηγέτη, δηλαδή δύναμη, την τύχη του κόσμου στον παρόντα χρόνο και για το μέλλον. Μάλιστα, η παρακαταθήκη του Πρόεδρου Ερντογάν για τις μελλοντικές γενιές είναι ότι το 2053, 600 χρόνια από την άλωση, θα είμαστε, λέει, στους G7, και το 2071, 1000 χρόνια από την παρουσία των Σελτζούκων και των Τουρκομάνων στη Μικρά Ασία, μετά τη μάχη του Μάτζικερτ, θα είμαστε, λέει, στις τρεις ηγέτιδες χώρες του κόσμου. Ως εκ τούτου, την έχει περιγράψει άριστα ο Αμερικανός καθηγητής του Temple University, ο Φρανκ Βέμπερ, με τον τίτλο, που δεν είναι δικό μας εφεύρημα αυτό, γιατί το χρησιμοποιούμε συχνά, αλλά δεν είναι δικό μας εφεύρημα, είναι βιβλίο, είναι τίτλος, σε μετάφραση μάλιστα του Γενικού Επιτελείου Στρατού το 1985, με πρόλογο τότε του καθηγητή Βερέμι, στα νιάτα του, που το βιβλίο λέγεται «Επιτίδιος ουδέτερος». Η Τουρκία λοιπόν πάντοτε ακροβατεί επί ξηρού ακμής μεταξύ Ανατολής και Δύσης, εκμεταλλευόμενη αυτό που οποίο δεν μπορεί να το αποφύγει, στη γεωγραφία. Δηλαδή, οι χώρες κυρίως είναι δέσμιες της γεωγραφίας τους. Η Τουρκία λοιπόν εκμεταλλεύεται την θέση κλειδί που έχει γεωγραφικά. Σε αυτή τη θέση κλειδί γεωγραφικά είμαστε και εμείς, έτσι. Δηλαδή, αν το δούμε λίγο παραστατικά, για να δούμε και πώς μας βλέπουν οι κοινοί σύμμαχοι που έχουμε στο ΝΑΤΟ, μας βλέπουν ως έναν ενιαίο χώρο. Αυτός ο ενιαίος χώρος, δείτε το και λίγο παραστατικά, έχουμε πώς εισέρχεται γεωγραφικά η Τουρκία μέσα στην Μικρά Ασία και φτάνει προς την Ανατολή. Εμάς μας βλέπουμε σαν τον αφαλό μιας κλειδαριάς, όπου ο μηχανισμός της κλειδαριάς είναι η Τουρκία. Ο αφαλός κλειδαριάς χωρίς τον μηχανισμό δεν λειτουργεί. Ο μηχανισμός χωρίς τον αφαλό για να μπει το κλειδί ομοίως δεν λειτουργεί. Άρα λοιπόν, κακά τα ψέματα. Οι πάντες, η Ευρώπη, διαχρονικά στην ιστορία, οι Αμερικάνοι, οι Ρώσοι, αλλά και η Ανατολή ευρύτερα, στο σημείο που κλειδώνει βορράς νότος, Ανατολή Δύση, κλειδοκράτορες, είμαστε εμείς με την Τουρκία, γεωγραφικά ξαναλέω. Για τα δικά του συμφέροντα, διαφορετικά μεν και αντικρουόμενα, εντούτοις χρήσιμοι ως ενιαίος χώρος όλους αυτούς, μας βλέπουν έτσι και γι' αυτό το λόγο πάντοτε μας λένε: παιδιά, μην τζακώνεστε, βρείτε τα. Όχι γιατί μας αγαπούν και θέλουν να είμαστε ήσυχοι εδώ, κυρίως γιατί εξυπηρετεί αυτή η ηρεμία τα δικά του συμφέροντα. Άρα λοιπόν αυτό δεν πρέπει να μας παραξενεύει. Είναι δεδομένο στην ιστορία, επαληθεύεται στην ιστορία. Είναι ένας γεωγραφικός, γεωπολιτικός χώρος από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο μέχρι την Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι το Πρώτο και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Που παίζει και έπαιζε και παίζει από ό,τι φαίνεται ακόμα τεράστιο ρόλο. Γιατί, γιατί συνδέεται η Μαύρη Θάλασσα μέσω των Δαρδανιλίων με το Αιγαίο. Άρα λοιπόν είμαστε ένα πέρασμα, είμαστε ένα συνθετικό κυρίκο, ήμασταν ιστορικά επάνω στου δρόμους του μεταξιού, του εμπορίου και τώρα της ενέργειας. Το ερώτημα όμως είναι αν η Τουρκία κατέχει μεγαλύτερο, πώς να το πω έτσι σχηματικά, μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας στον διεθνή παράγοντα και σε αυτό το δρόμο που λέτε, από ότι η χώρα μας γι' αυτό και ενδεχομένως είναι πιο κοντά στις μεγάλες δυνάμεις από την Ελλάδα. Πολύ σωστά το λέτε. Κοιτάξτε τώρα, είμαστε ένα προς 8 και πληθυσμιακά, έτσι τώρα, μην γελιόμαστε, είναι κοντά στα 80 εκατομμύρια και είμαστε 9.700 με την τελευταία απογραφή. Από την άλλη μεριά, τώρα θα ψηφίσουν 13 εκατομμύρια Τούρκοι που είναι γεννημένοι μετά το 2000. 13, μια μισή Ελλάδα, νέοι Τούρκοι.
εκ των οποίων 3 εκατομμύρια είναι 18άριδες. Η Τουρκία έχει 70% νεολαία και 30% συνταξιούχους. Μάλιστα, μείωσε και τα συντάξιμα χρόνια για τους άντρες από φέτος ο πρόεδρος Ερντογάν. Να μια παράμετρος κοινωνική από που θα αντλήσει ψήφους. Μείωσε για τους άντρες από 1η-1η του 23 στα 60 χρόνια τη σύνταξη και συνέχισε στα 58. Τους δίνει διάφορα κουπόνια και αυτός έτσι επιδόματα κτλ. Άρα λοιπόν έχει ένα κοινωνικό πρόσημο για τον ψηφοφόρο της καθημερινότητας. Ναι, προφανώς. Ναι, πώς δηλαδή να τον επηρεάσει και με χειροπιαστά πράγματα. Από την άλλη μεριά έχει ένα αφήγημα, το mega project όπως το λέει. Αυτός διοικεί επί 20 χρόνια και έχει κάνει κάποια έργα δεν πήγανε καλά, κάποια άλλα τους λέει θα ευδοκιμήσουν την επόμενη πενταετία. Δώστε μου αυτό το χρόνο, θα είναι η τελευταία μου πενταετία έτσι κι αλλιώς και μετά κάντε ό,τι θέλετε, πρέπει να αποδώσω έργο. Έχει το αφήγημα λοιπόν της διακυβέρνησης επί 20 χρόνια που δεν έχει η αντιπολίτευση. Κατόρθωσε επίσης με την αντιπολίτευση να κάνει το εξής, 3 μήνες πριν τις εκλογές, να μην έχουν ορίσει ακόμα. Και θα σας το ρωτούσα αυτό γιατί είναι ένα κομβικό σημείο, αλλά πριν πάμε σε αυτό κύριε Σταθακόπουλε, αν μου επιτρέπετε, εκτιμάτε ότι σύμφωνα με αυτό που είπατε και τις αναφορές που κάνετε και για την πληθυσμιακή κατάσταση της Τουρκίας, εγώ αντιλαμβάνω ότι υπάρχουν δύο Τουρκίες. Υπάρχει η Τουρκία κυρίως των νέων και των αστικών κέντρων και υπάρχει και η Τουρκία της Ανατολής, που εκείνη η Τουρκία δεν είναι κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Γιατί όποιος έχει πάει στην Τουρκία ή πηγαίνει σε ένα πολύ μεγάλο αστικό κέντρο, δεν νομίζω ότι είναι στην Ανατολή, αλλά νομίζω ότι είναι στην Ευρώπη. Γιατί η Τουρκία, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη κτλ. Ο Ερντογάν, πού έχει προνομιακό πεδίο κατά εσάς, σε ποια από τις δύο Τουρκίες? Βεβαίως. Διαβάζοντας μελέτες αναλυτών Τούρκων που ζουν στην Τουρκία και άλλων που ζουν στο εξωτερικό, δηλαδή είναι έτσι αυτοεξόριστοι άνθρωποι. Και προσπαθώντας να βγάλω ένα συμπέρασμα, έκανα ένα άρθρο πριν 2 εβδομάδες. Θα σας τα πω τώρα επιτροχάδι τα συμπεράσματα. Λοιπόν, ο Ερντογάν κερδίζει στο εξής. Εκτός από το αφήγημα το γενικό που σας είπα και αυτά που προγνώρισα για τα συντάξιμα χρόνια και αυτά, από το 80% της νεολαίας δεν θα ψηφιστεί, αλλά δεν θα ψηφιστεί και ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης. Το 80% της νεολαίας που θα ψηφίσει, που είναι η γενιά Γκέντζ, όπως τη λένε οι Τούρκοι, Ζήτα, από το 2000 και μετά, δεν ψηφίζει κανέναν από τους δύο μεγάλους. Όμως, στο δεύτερο γύρο, υπάρχει μια μερίδα της νεολαίας που δεν θέλει κυβερνησία και κατά 20% θα ψηφίσουν Ερντογάν στο δεύτερο γύρο. Δεύτερον, πρέπει να δούμε τι είχαν ψηφίσει οι Κούρδοι στο δεύτερο γύρο. Το 18. Το 18 λοιπόν οι Κούρδοι στο δεύτερο γύρο ψήφισαν κατά 30% Ερντογάν και μόλις 9% τότε τον Ιντζέ που είχαν προτείνει οι Ρεπουμπλικάνοι. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι συνδετικός κρίκος του Ερντογάν για το δεύτερο γύρο, ξαναμιλάω, γιατί θα πάει στο δεύτερο γύρο. Ναι, είναι προφανές ότι θα έχουμε και δεύτερο γύρο προεδρικής εκλογής. Ακριβώς. Από πού θα πάρει ένα 10% που του λείπει για να εκλεγεί? Θα το πάρει από ομάδες οι οποίες θα έχουν ψηφίσει μικρότερα κόμματα ή χαλαρή ψήφο ή δεν θα έχουν πάει να ψηφίσουν στον πρώτο γύρο, αλλά θα πάνε στο δεύτερο για να μην υπάρξει ακυβερνησία. Δεδομένου δε ότι όλα τα σενάρια τα οποία ήμασταν υποχρεωμένοι να αναλύσουμε, δηλαδή μήπως είναι ο Γιαβάς, μήπως είναι ο Ιμάμογλου, μήπως, αυτά κατέρευσαν και θα είναι ο Κιλιτσδάρογλου, ο οποίος δεν κάνει πίσω υπέρ κανενός. Και ο Κιλιτσδάρογλου, να ξέρετε, για τον μέσο Τούρκο και δει την νεολαία, είναι καμένο χαρτί. Το λέω έτσι λαϊκά, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή δεν έχει ρεύμα να εκλεγεί. Δεν μπορεί να εκλεγεί ο Κιλιτσδάρογλου ό,τι και να γίνει έτσι εύκολα. Αντίθετα, στο δεύτερο γύρο, ο Ερντογάν μπορεί να αντλήσει ένα 10% που του λείπει ουσιαστικά για να εκλεγεί από ομάδες που δεν τον έχουν ψηφίσει στο πρώτο γύρο. Όμως, ο πυρήνας του Ερντογάν, πολύ σωστά το είπατε προηγουμένως, ήταν, είναι και θα είναι, της συντηρητικής πλευράς δηλαδή που ορίζει ο Ερντογάν, ένα 30% πυλώνας της Ανατολίας. Ο οποίος τον βλέπει σαν Μπαμπατζίμ. Μπαμπατζίμ σημαίνει πατερούλι μου. Είναι συνώνυμο του Ατάτουρκ, που σημαίνει πατέρας των Τούρκων. Αλλά για να μην ταυτίζεται με το Ατάτουρκ, χρησιμοποιεί ένα το πιο λαϊκό. Ένα σκαλοπάτι δηλαδή, πιο κάτω από τον Κεμάλ Ατάτουρκ, ο Ερντογάν, για πάρα πολύ κόσμο στην Τουρκία. Και πιο οικείος. Ο άλλος δηλαδή ήταν Ατάτουρκ, δηλαδή του έθνους, του γένους. Ο Ερντογάν είναι πιο πατέρας μου, είναι πιο κοντά μου, μπαμπάτζιμ, έτσι, πατερούλι μου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό το έχει περάσει στο 30% του κόσμου. Αυτό θα το πάρει, το έχει, το ξέρει, είναι ο πυρήνας του. Θα μου πείτε και καλά, με 30% μπορεί να αλλάξει την οτροπία των υπολείπων 70% Τούρκων που δεν θέλουν ούτε πόλεμο, ούτε τάσεις, θέλουν
να είναι στη φτώχεια τους και στην ησυχία τους οι άνθρωποι, τέλος πάντων, και να δουν την επόμενη μέρα της Τουρκίας. Ναι, μπορεί το 30% του Ερντογάν, που είναι πιο σκληροπυρηνικοί και αποφασισμένοι, να αλλάξουν τα δεδομένα και το 70% να μην μπορέσει να πάρει τα ηνία της χώρας στα χέρια του, πας είναι πολλαπλάσιο, και ο Ερντογάν είναι σφόδρα πιθανό, με τις μεθοδέσεις που έκανε, με το Σύνταγμα το οποίο είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα, ναι, με τους νόμους που πορεύονται από το Σύνταγμα να είναι κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα, να έχει ουσιαστικά ακυρώσει υποψηφιότητες για βάση Μάμογλου. Η Μάμογλου να λέει προτείνω τον Κιλιτάρογλου. Αξενέρ που λέει δεν θέλω για πρόεδρος, θέλω να πάω για πρωθυπουργός αν εκλεγεί η δικιά μας πλευρά. Τον Νταβούτογλου να λέει δεν πάω για πρόεδρος. Και μόλις κάτι είπε ο Μπαμπατζάν, που είναι και δικό του παιδί πρώην, υπέξ και οικονομικών, αρεστός στους Γερμανούς, ήδη από το 20, τα think tanks της Γερμανίας γράφουν υπέρ του Μπαμπατζάν. Έχω δημοσιεύσει γι' αυτά από το Μάιο του 20. Με το που πήρε χαμπάρι ο πρόεδρος Ερντογάν ότι ίσως πας και προτείνανε εναλλακτικά τον Μπαμπατζάν, που δεν το αφήνει ο Κιλιτσιτάρογλου με τίποτα, αλλά λέμε τώρα, αμέσως του έκανε επίθεση, λεκτική σε πρώτη φάση, για να του δείξει ποιος είναι ο αρχηγός και με ποιον πάει να τα βάλει. Αντιλαμβάνομαι, κύριε Σταθακόπουλε, από αυτά που λέτε, ότι εδώ στην Ελλάδα πολλοί αναλυτές κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Ότι ενδεχομένως να υπάρξει πολιτική αλλαγή στην Τουρκία, ότι κάποια πράγματα θα αλλάξουν στην Τουρκία. Εδώ μιλάμε για ενός ανδρός αρχή και όχι απλώς ενός ανδρός αρχή, αλλά μιλάμε για έναν κυρίαρχο, έναν σουλτάνο. Το λέτε άριστα και χαίρομαι που το λέτε εσείς, να μην το πω εγώ και φανώ ότι είμαι υπερφύαλος, αλλά όσοι ασχολούμαστε με την Τουρκία ειδικά. Εγώ βεβαίως νομικός, είμαι δικηγόρος, είμαι του διεθνούς δικαίου, είμαι και του διεθνούς ναυτικού δικαίου. Το μάστερ μου, το διδακτορικό μου όμως είναι πάνω στους Τούρκους. Δηλαδή η ειδικότητά μου είναι αυτά. 40 χρόνια ασχολούμαι με τους Τούρκους, είμαι 58 τώρα από τα 18 μου και τα 20 αποκλειστικά με τον πρόεδρο Ερντογάν. Όσοι ασχολούμαστε εξαντλητικά με αυτό το θέμα, εξαντλητικά, είμαστε αρκετοί. Έτυχε τώρα να βγαίνω εγώ στα ΜΜΕ. Αλλά είμαστε αρκετοί. Όσοι ασχολούμαστε εξαντλητικά, ξέρουμε και τη γλώσσα και μπορούμε να του ακούμε στο πρωτότυπο. Δεν ενστερνιζόμαστε τις αναλύσεις όσων κάνουν ανάλυση της Τουρκίας με ευρωπαϊκή λογική και ευρωπαϊκά εγχειρίδια. Δεν αναλύεται έτσι. Συγγνώμη, να σας πω κάτι και διορθώστε με, αλλά αυτό είναι ελληνικό ιδίωμα, ότι συνεχώς προσπαθούμε να αναλύσουμε και τους Ρώσους και τους Τούρκους, παλιότερα και τους Λίβιους, με ευρωπαϊκά δεδομένα, ενώ δεν θα έπρεπε να αναλύουμε καμία από αυτές τις χώρες με τον τρόπο σκέψης του διαφωτισμού που έχουμε εμείς. Αυτοί δεν πέρασαν διαφωτισμό. Καμία σχέση όμως, έχουν άλλον αξιακό κώδικα. Έτσι. Και η οποιαδήποτε δικιά μας καλοπιστία και όλα αυτά τα οποία θεωρούμε αυτονόητα στο δυτικό κόσμο. Μάλιστα πολλά πράγματα ως πυρήνας τους είναι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Όλα αυτά τα πράγματα δεν τα αντιλαμβάνονται. Θα σας πω ένα παράδειγμα, αν έχω χρόνο, πολύ μικρό, αλλά είναι χρήσιμο για να καταλάβετε. Όταν έπρεπε να μεταφράσουν στα Οθωμανικά, στα τέλη του 18ου αιώνα, κάποια πράγματα από τη Γαλλική Επανάσταση και να δώσουν την έννοια ατομικό δικαίωμα ή να δώσουν την έννοια δημοκρατία, δημοκρασία, δεν μπορούσαν να τα αντιληφθεί ο Σουλτάνος. Δηλαδή, τι του λένε και τι μεταφράζει. Μετέφρασαν λοιπόν τη δημοκρατία, τη λέξη, σε βάθος χρόνου, με το Τζουμ Χουριέτ από αραβική ρίζα. Τζουμ σημαίνει μαζί, συνάθρηση. Χουριέτ που σημαίνει ελευθερία, η από κοινού ελευθερία. Άρα λοιπόν δεν μπορούσαν να δώσουν την έννοια καν ότι κρατεί ο Δήμος, ότι αποφασίζει ο λαός. Είναι άλλο το από κοινού ελευθερία υπό τον Σουλτάνο, δηλαδή μας προσέχει ο Σουλτάνος για τις ελευθερίες μας, και άλλο είναι το κρατεί ο Δήμος που λέμε εμείς δημοκρατία. Είναι ούτε καν το ρεσπούμπλικα, δηλαδή το λατινικό, δηλαδή το δημόσιο πράγμα. Ούτε αυτό αντιλαμβανόταν ο Σουλτάνος. Υπήρχε τεράστιο πρόβλημα στη μετάφραση νομικών ευρωπαϊκών εννοιών, ακόμα και το δικηγορικό γραφείο. Το λένε χουκούκ, από τα αραβικά πάλι, νομικό. Μπυροσού έχουν πάρει από τα γαλλικά τη λέξη μπυρό, δηλαδή γραφείο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η δομή της σκέψης, ο αξιακός κώδικας, σημαίνει άλλα πράγματα. Όταν εμείς λέμε θερμό επεισόδιο, στα τουρκικά η λέξη λέγεται ίνταλσε, σημαίνει σκυλοκαυγάς. Εμείς όταν ακούμε σκυλοκαυγά, αντιλαμβανόμαστε κάτι άλλο. Όταν λέμε θερμό επεισόδιο, άλλο. Ο Τούρκος δεν αντιλαμβάνεται τη λέξη, την έννοια πάλι θερμό επεισόδιο όπως εμείς, την αντιλαμβάνεται σαν σκυλοκαυγά. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενοιολογικά η προσέγγιση που κάνουμε δεν είναι ταυτόσιμη, έχουμε απλά παράλληλους μονολόγους. Και δεν γίνεται σε 2, 3, 4, 5, 10 λεπτά που καλούμαστε να κάνουμε ανάλυση. Ναι, είναι προφανές αυτό. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα πολύ ενδιαφέροντα μας λέτε σε τόσο περιεκτικά και σε τόσο σύντομο διάστημα. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί δυστυχώς
ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αμήλικτος, μας πιέζει. Πάντα στη διάθεσή σας. Έτσι και να είστε καλά, κύριε Σταθακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία τελευταία ερώτηση για το μετά, για το aftermath που λένε οι Άγγλοι. Και είσαστε, το έχετε δηλώσει πάρα πολλές φορές, ότι θεωρείτε δεδομένη σχεδόν την νίκη Ερντογάν στις επόμενες εκλογές. Ναι. Τι πρέπει να περιμένουμε για την επόμενη εποχή Ερντογάν? Γιατί αυτό νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολεί. Όχι αν θα κερδίσει, αλλά τι θα κάνει αυτός μετά. Αυτό είναι. Αυτή είναι η πεμπτουσία. Είναι και η ερώτηση και η απάντηση του ενός εκατομμυρίου που θα λέγαμε, έτσι χάρη το λόγο. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ο πρόεδρος Ερντογάν, όπως έλεγα εξ αρχής, από την πρώτη φορά, βεβαίως όταν με ρωτάνε για σενάρια πολέμου, είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω. Αλλά λέω στο τέλος. Όχι, δεν σας ρωτώ για σενάρια πολέμου, γιατί νομίζω ότι έχει αρχίσει και γίνεται γραφικό αυτό πλέον. Ακριβώς. Άρα έλεγα πάντα όμως ότι δεν θα γίνει πόλεμος, αλλά απαντούσα βέβαια στα σενάρια. Τώρα είμαι υποχρεωμένος να πω ότι ο πρόεδρος Ερντογάν απεδείχθη ότι είναι της λογικής πολιορκίας και όχι του πολέμου. Και η πολιορκία είναι επικίνδυνη και αυτή βγάζει αποτελέσματα όπως τα θέλει, χωρίς να έχει ένοπλη σύραξη και αίμα. Όμως είναι επικίνδυνο και αυτό, γιατί μπορεί να κερδίσει στα σημεία σαν να παίζει σκάκι. Με την πολιορκία που κάνει και τις μεθοδεύσεις που κάνει και το πώς προσπαθεί να κάνει τις αυθαιρεσίες του, να βρει νομικό έρισμα επάνω στο διεθνές δίκαιο. Και τάχα μου να έχει νομικό έρισμα στα αυθαίρετα που ζητάει. Τώρα, τι περιμένουμε? Όταν εκλεγεί, το θεωρώ εξαιρετικά πιθανό, γιατί δεν θα αφήσει και να χάσει, να σας το πω έτσι πιο απλά, πιο ομά. Δεν θα αφήσει να χάσει. Όταν θα επανεκλεγεί στις 29 Οκτωβρίου του 2023, θα γιορτάσει τα 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας. Εκεί θα τιμήσει τον Κεμάλ ως γαζί, στρατιώτη του Σουλτάνου και αντιστασιακό που έφτιαξε τη Νέα Τουρκία και θα κατηγορήσει τους επιγόνους του Κεμάλ που κάναν, δηλαδή τον Ινωνού και μετά, που κάναν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και άλλαξαν την πορεία της Τουρκίας, ενώ τώρα αυτός ξαναπαίρνει το νήμα της Τουρκίας και το ξαναπάει εκεί που θέλει να το πάει ο Σουλτάνος και ο Κεμάλ. Στη συνέχεια, νομίζω ότι την επόμενη πενταετία, σαφώς θέλει να κάνει τα έργα που θέλει και θέλει να αφήσει παρακαταθήκη και κυρίως την ιστεροφημία του. Τον ενδιαφέρει να μείνει το δικό του προτρέτο αντί για τον Κεμάλ παντού στους δημόσιους χώρους στην Τουρκία. Αυτό τον ενδιαφέρει πρωτίστως. Όταν κάνει, θα το κάνω τώρα έτσι, τη ραμπιά, αυτή την κίνηση, την ραμπιά, δεν σημαίνει μόνο αυτό που γνωρίζουμε, ότι η Αραβική Άνοιξη και αυτά. Όχι, σημαίνει νίκη στον παρόντα κόσμο, είναι τα σαβούφ, είναι μυστικισμός. Σημαίνει νίκη στον παρόντα κόσμο, νίκη στα επέκεινα, στον άλλο κόσμο. Μάλιστα. Είναι μια λογική πέραν από εμάς, τον ενδιαφέρει λοιπόν να αφήσει παρακαταθήκη. Στην παρακαταθήκη μέσα, εκεί δεν αποκλείεται να κάνει ένα μοιραίο λάθος για τους Τούρκους, δηλαδή να φύγει από τη Δύση τελείως, οπότε θα τη βάλει απέναντί της στη Δύση, όμως εκεί πλέον το όριο της Δύσης θα είμαστε εμείς και αν συμβεί η σύγκρουση των πολιτισμών που λέει ο Χάντιγκτον από το 90, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά που λένε όσοι τέλος πάντων μιλάνε για συγκρούσεις ή πιο στρατιωτικοί αναλυτές δηλαδή, ναι, τότε δεν αποκλείεται στα μελλοντικά χρόνια να... Σαφέστατο, σαφέστατο. Ναι. Κύριε Σταθακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αντιλαμβάνομαι ότι εκτός από Πατερούλης και κοντά στον Κεμάλ, είναι και πολιορκητής και κοντά στον Μοχάμετ τον Πορθητή. Να είστε καλά. Όπως το λέτε. Είναι Φατίχ. Είναι Φατίχ. Αυτό, Πορθητής. Αυτό που λέτε. Φατίχ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα αλλάξουμε αυτό που είπαμε.